Η πρώτη μου ερώτηση αφορά την ουσία των ευρωεκλογών, οι οποίες πλέον διεξάγονται, θα διεξαχθούν μάλλον σε λιγότερο από ένα μήνα, συγκεκριμένα την Κυριακή 25 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη των προσδοκιών για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Θα ήθελα να μου πεις για ποιο λόγο, ποια είναι τα διακυβεύματα και ποιες είναι οι προσδοκίες του ΣΥΡΙΖΑ από αυτές τις ευρωεκλογές. Σε αυτές τις ευρωεκλογές έχουμε μια κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση. Αναμετριούνται δύο κόσμοι. Πολιτική, οικονομική, κοινωνική. Απ' τη μία μεριά είναι ο κόσμος της Μέρκελ, του Σόιμπλε, των Μνημονίων, του Σαμαρά, του Βεντζέλου, ο κόσμος της Τρόικα, ο κόσμος της λιτότητας για τους λαούς, ο κόσμος για τις ιδιωτικοποίησεις και την απορρίθμιση των αγορών σε όφελος των πολυεθνικών. Αυτός είναι ο ένας κόσμος που συγκρούεται και ο άλλος είναι ο κόσμος ο δικός μας. Ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος των εργαζομένων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ο κόσμος που θέλει να χαμογελάνε τα παιδιά τους για το μέλλον τους. Αυτό είναι το ύψιστο διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών και επομένως ο στόχος που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να ιτηθεί ο πρώτος ο κόσμος και να δοθεί μια ελπίδα στους λαούς της Ευρώπης από εδώ την Ελλάδα ότι υπάρχει εναλλακτική λύση και τελικά θα κερδίσει ο δεύτερος κόσμος. Ο κόσμος της πλειοψηφίας, ο κόσμος των εργαζόμενων, ο κόσμος της αριστεράς, ο κόσμος των λαών που θέλει μια Ευρώπη της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Ακριβώς επειδή η κυβέρνηση πράγματι έχει αντιληφθεί και αυτή την κρισιμότητα των επερχόμενων εκλογών, έχει προχωρήσει σε δύο ευνηδιαστικές αλλαγές του εκλογικού νόμου. Δηλαδή, η πρώτη αλλαγή την οποία έχει κάνει, και ευνηδιαστικά μάλιστα, λίγο πριν προκηρυχθούν οι ευρωεκλογές, είναι ότι περάσαμε σε αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Από τη λίστα που καθόριζε ο αρχηγός του κόμματος, περάσαμε πια στη σταυροδοσία, σταυρό προτίμησης, σε μια ενιαία εκλογική περιφέρεια. Η κυβέρνηση το παρουσιάζει αυτό ως εκδημοκρατισμό. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου. Έχει κάνει κι άλλα. Αλλά αυτά καλά κάνεις και συγκεντρώνεις την προσοχή γιατί είναι κορυφαία. Γιατί εξαρτάται και η ροή, αν θέλεις, όλη αυτή τη προεκλογική περίοδου. Αυτή η αλλαγή λοιπόν, ευνηδιαστικά, λίγες εβδομάδες πριν του εκλογικού νόμου, των ρυθμίσεων όσον αφορά τις ευρωεκλογές, πρώτα απ' όλα, Άγγελε, είναι μια πανικόβλητη. Και είναι πανικόβλητη γιατί αποσκοπεί πρώτα απ' όλα να βγάλει από την ύλη το διακύβευμα που είπαμε πριν, πώς θα πάει ο άλλος ευρωεκλογές, και να τις μετατρέψει σε εκλογές που θα τρέχουν οι υποψήφοι, απεριόριστος αριθμός υποψηφίων, για να μαζέψει ένα σταυρό. Έγινε για πολλοί λοιπόν μικροκομματικούς στόχους, αναπαράγει την παθολογία του πολιτικού συστήματος, δηλαδή πολιτικό χρήμα, διαπλοκή με τα μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό θα επιδιώκει ο υποψήφιος. Και απ' την άλλη. Για να πάει στους ναι. Σταυρούς. Ναι, άμα κυνηγήσει στους σταυρούς. Όχι, τώρα ναι. Θα πηγαίνει στα ΜΜΕ. Αν πάρει υπόψη σου επίσης ότι αυτό το περί των σταυρών γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αλλά γίνεται εν καιρός. Δεν γίνεται σε μια περιφέρεια όλη η χώρα. Γίνεται με διαφορετικό τρόπο, όχι με αυτόν τον απεριόριστο αριθμό υποψηφίων, διπλάσιο αριθμό υποψηφίων. Άρα η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης είναι μικροκομματική, να λύσουν κάποια δικά τους προβλήματα, ιδιαίτερα ο Βενιζέλος. Δεύτερο, να φύγουν από την ύλη των ευρωεκλογών, να μην συζητάμε τα ουσιαστικά θέματα και να συζητούν ή να τρέχουν οι υποψήφοι για να μαζέψουν σταυρούς. Εμάς μας βρίσκει αντίθετος, δεν είναι δημοκρατική, αλλά Άγγελε μου, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί δεν έχει ο χώρος μας κανένα πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουμε, δεν θα φύγουν από την ήττα που έρχεται, διότι όπως ξέρεις και ο Συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε καθιερώσει και καταστατικά δημοκρατική διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων. Μέσω κομματικές προκριματικές εκλογές. Ακόμα και όταν υπήρχε λίστα. Και όταν υπήρχε λίστα, όταν υπήρχε λίστα. Αυτή την είχαν κάνει. Αυτή την είχαν κάνει τη λίστα και ο ηγέτης έβαζε όποιους ήθελε. Αυτό υποτίθεται ότι θέλουν να το αντιστρέψουν, αλλά είπα ορισμένα πράγματα. Την ήττα δεν θα την αποφύγουν ακόμα και με αυτά. Εμείς είμαστε έτοιμοι με την έννοια της κουλτούρας, έτσι δεν είναι, για την έννοια της κουλτούρας, και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στην ουσία της αντιπαράθεσης των ευρωεκλογών, την οποία προσπάθησα να σας πω πριν. Το δεύτερο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση είναι ότι έβαλε τις ευρωεκλογές να συμπέσουν με τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, που επίσης αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο? Κοίταξε, ας τα πάρουμε τα πράγματα την αρχή. Αυτή η ρύθμιση καλλικρατική ή στο πλαίσιο του καλλικράτη, το να γίνονται οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, πράγμα που σημαίνει ότι παρατείνεται και η θητεία τους κατά ένα χρόνο, έγινε όταν στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 2009, έγινε για το λόγο αυτό, εμφανίστηκε υψηλό ποσοστό αποχής και στην Ελλάδα, υπήρχε και υπάρχει και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα, υπήρχε λοιπόν υψηλό ποσοστό αποχής και
υποστήριξαν ότι αν γίνονται ταυτοχρόνως, επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι κτλ. Είναι κοντά στον πολίτη, ο κόσμος πάει ψηφίζει στις δημοτικές εκλογές και με αυτή την έννοια να ενισχυθεί και το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Αυτή ήταν η αρχική πρόθεση. Ωραία, θα πει κανείς. Με τούτη εδώ όμως τη ρύθμιση, ανάμεσα στα άλλα που είπαμε, τι γίνεται. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να γίνουν 25 του Μάη, αυτό είναι και πανευρωπαϊκό, δεν μπορούσε να το αλλάξει, οι ευρωεκλογές. Και ο πρώτος γύρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να λειτουργήσει το επιχείρημα που είπαμε πριν, δηλαδή να πάει ο κόσμος να ψηφίσει, δημάρχος κτλ., το βάζει στη δεύτερη. Που σημαίνει ότι στη δεύτερη Κυριακή, για τις ευρωεκλογές, στην κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση, ήδη ίσως εντός εισαγωγικών να έχει εκτονώσει ένα κομμάτι του ψηφοφόρου που θα πάει να ψηφίσει για τους Δήμους. Αν έχουν κλείσει αυτά τα θέματα, τελειώνει. Έχει εκτονωθεί το θέμα, εκτονωθεί εντός εισαγωγικών. Το θέμα της σταυροδοσίας, ξέρεις, στο δεύτερο γύρο δεν έχει πια σταυροδοσία. Επομένως, δεν έχει και ίσως κάποιο ιδιαίτερο οικογενειακό, φιλικό, όπως πες το κίνητρο. Επομένως, το μέτρο αυτό πάρθηκε ουσιαστικά για να πλήξει το κύρος των ευρωεκλογών, με την έννοια ότι ενισχύει περισσότερο εξ αντικειμένου την αποχή. Κοντά δηλαδή στην αποχή για να ναι, διασωθούν ναι, 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 εκλογικά. Ναι, γιατί για τις ευρωεκλογές και για τις άλλες εκλογές, για τις ευρωεκλογές, και αυτό δεν είναι μόνο με αυτά τα μέτρα, τους ευνοεί ή έτσι πιστεύουν ότι τους ευνοεί, ότι όσο μεγαλώνει η αποχή, τόσο θα μειωθεί η έκταση της ήττας τους. Αλλά και αυτό το τερτύπι δεν θα περάσει, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί περί του τι είναι αυτά τα κόλπα. Εμείς προειδοποιούμε ή λέμε, επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή στις εκλογές και στις ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει. Και ξέρουμε, Άγγελε, ότι όποιος πάει εκεί θα τους μαυρίσει. Ας έρθουμε τώρα σε ένα γενικότερο ζήτημα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Το ερώτημά μου είναι οικονομικό και είναι το εξής. Πιστεύεις ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε μια περίοδο, σε μια πορεία οικονομικής ανάκαμψης μετά την φοβερή κρίση του 2009-2010? Πώς το βλέπεις αυτό? Γιατί αν βρίσκεται πράγματι σε μια πορεία ανάκαμψης η ευρωπαϊκή οικονομία, αυτό θα έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα και για την ελληνική οικονομία. Ναι, εδώ, Άγγελε, σωστά λες εσύ. Καταρχήν, ας το ξεκινήσουμε. Είναι οικονομικό το ερώτημα, θα είναι και οικονομική απάντηση, αλλά είναι πολιτικό ερώτημα. Στο οικονομικό, για να είμαι συγκεκριμένος, δεν φαίνονται τα οικονομικά στοιχεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ το επίπεδο ανάπτυξης έχουμε υφεσιακά ποσοστά εκεί, ή μια μικρή ανάπτυξη μόνο στη Γερμανία, η οποία και αυτή είναι ασθενική. Γενικώς η Ευρωζώνη βρίσκεται σε ύφεση ή κοντά στην ύφεση. Έχουμε υψηλά ποσοστά ανεργίας που δεν μειώνεται. Έχουμε μικρές επενδυτικές παραγωγικές δραστηριότητες για να πεις ότι βγήκα από την κρίση. Και υπάρχουν και η άλλη πλευρά της κρίσης, γιατί δεν είναι μόνο τα δημοσιονομικά ή γενικά η οικονομία μιας χώρας. Είναι το άλλο σκέλος της κρίσης, ίσως το πρωταγωνιστικό, που είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επομένως, στην ερώτηση, βγαίνει η Ευρώπη, η Ευρωζώνη από την οικονομική κρίση, περιλαμβάνεται αν βγαίνει και από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Εδώ λοιπόν, παρά τα μέτρα υποστήριξης τραπεζών ζόμπι, νεκροζώντανων τραπεζών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αυτά που κάνουν τώρα την τελευταία περίοδο, οι τράπεζες είναι σε επισφαλή κατάσταση, ή το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι σε επισφαλή κατάσταση. Γιατί την αιτία της κρίσης, τις φούσκες, την απελευθέρωση του χρηματιστηριακών μετακινήσεων, των κεφαλαίων κτλ. Που οδήγησαν στην κρίση, δεν την έχουν συμμαζέψει. Το αντίθετο. Την τροφοδοτούν με περαιτέρω κρισιακές, ας το πούμε τέτοιο, κινήσεις πολιτικές. Δηλαδή, τροφοδοτούν τη συνέχιση αυτού του χρηματοπιστωτικού τομέα προς κερδοσκοπικούς τομείς, πράγμα που οδήγησαν στην κρίση. Μια παρατήρηση πάλι στο τραπεζικό είναι, δεν έχει ξεπεραστεί η τραπεζική κρίση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς, Άγγελε, μια μεγάλη θριαλίδα που κινδυνεύει το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι η αυξανόμενος αριθμός των κόκκινων δανείων. Το επαναλαμβάνω, το μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Αλλά τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα δάνεια δεν εξυπηρετούνται λόγω της λιτότητας. Και πάμε στο τρίτο σκέλος, γιατί το ένα έξοδο από την κρίση. Πάμε στην πραγματική οικονομία. Η κρίση ήταν πολύπλευρη. Την πλήρωσε η πραγματική οικονομία, ένα πολιτικό το θέμα. Δηλαδή, πώς να μιλήσεις ότι βγαίνω σε κρίση όταν η πραγματική οικονομία λέει ανεργία. Ανεργία των νέων. Ύφεση, δηλαδή απώλεια του εθνικού εισοδήματος. Κλείσιμο χιλιάδων μικρών, μεσαίων και πολλές φορές και μεγάλων επιχειρήσεων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Η φτώχεια μεγαλώνει, εδώ είναι πραγματική. Και αυτά είναι στοιχεία που τα παίρνει κάποιος όπως να πει: βγήκαμε. Στην Ελλάδα το 1 τρίτο του κόσμου είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεν συνεχίζω αυτά τα στοιχεία, ίσως είναι γνωστά, αλλά είναι και αποκαλυπτικά ότι και στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή αν οι χώρες βγήκαν από αυτή την υποβάθμιση, από την ύφεση και μπαίνουν σε μια αναπτυξιακή πορεία, ανορθωτική πορεία, παραγωγική πορεία μείωσης της ανεργίας, δεν έχουμε τέτοια δείγματα. Συμπέρασμα λοιπόν. Με τη συνέχιση αυτών των πολιτικών που θα κριθούν στις ευρωεκλογές το σήμερα, δεν βλέπω να βγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την κρίση. Αλλά και αν βγει, θα βγει με όρους περιγραφής του προηγούμενου. Δηλαδή με όρους μιας ανεκτής ανεργίας στο επίπεδο του 10%, 15%, αρχίζουν και συζητάνε τέτοια πράγματα, μιας ανάπτυξης που θα στηρίζεται σε φούσκες ή σε ιδιωτικοποίησεις ή σε κερδοσκοπικούς τομείς και όχι σε πραγματικούς τομείς. Επομένως, δεν βγαίνουμε από την κρίση. Εδώ όμως η Ελλάδα, η κυβέρνηση μάλλον, επέρεται ότι η Ελλάδα βγήκε μετά από 4 χρόνια στις αγορές. Και βγήκε με τη στήριξη του Ντράγκη και της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ωστόσο βγήκε, λέει η κυβέρνηση. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν, αυτό καταρχάς σηματοδοτεί ότι πράγματι υπάρχει αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες που πλήττονται? Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη ονομάσανε οι μνημονιακοί αυτά τα μέτρα των μνημονίων, των περιορισμών και ούτω καθεξής. Αλληλεγγύη, Άγγελε, ονόμασαν οι μνημονιακές δυνάμεις αυτό που μου είπε ο Λιρέν, ενδεχομένως να το έχουμε κουβεντιάσει, ότι κύριε Ευρωβουλευτά, όταν τίθεται το θέμα της Ελλάδας δεν μπορούσαμε να διαρθρώσουμε το χρέος, διότι θα μεταδίδεται η κρίση στις ευρωπαϊκές οικονομίες και στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Θυσιάσαμε λοιπόν την Ελλάδα. Ρωτώ μετά από 2 μέρες τον κύριο Στουρνάρα, ο Ρεν, δικός σου συνάδελφος, είπε τούτο. Εσύ πώς το βλέπεις? Και μου λέει, εγώ το βλέπω αλληλεγγύη. Λοιπόν, Άγγελε, την πήρες την απάντηση. Αλληλεγγύη να θυσιαστεί η Ελλάδα. Και αυτό συνεχίζεται. Να θυσιαστεί η Ελλάδα για να σωθούν. Που δεν σώθηκαν γιατί η κρίση ήταν πανευρωπαϊκή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι ευρωπαϊκές τράπεζες και η Ευρωζώνη, γιατί αυτό ομολογήθηκε, δεν είναι έτσι. Πάντως, ωραία, να το πει έτσι ανοιχτά. Ναι, έχουν και τους λόγους τους, γιατί το λέει και για τους ψηφοφόρους των άλλων χωρών. Ότι θυσιάσαμε την Ελλάδα για πάντα. Έρχομαι λοιπόν στο success story, γιατί αυτό πρόκειται. Ενώ η Ελλάδα, καταρχήν, και η Ευρώπη τίνει σε μεγάλο βαθμό να ζει 4 χρόνια, εσύ το είπε, το λέω κι εγώ, μνημονίου, 4 χρόνια τραγωδίας, μια σύγχρονη ηφηγένεια, τα είπαμε. Η Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτοί τώρα το τελευταίο καιρό θέλουν να μας πούνε ότι δεν παρακολουθείτε τραγωδία, παρακολουθείτε μπουλβάρ, παρακολουθείτε κάτι, πρέπει να είστε χαρούμενοι, πρέπει να μας ψηφίζετε. Πώς θα το συγκροτήσουν αυτό, Άγγελε? Αυτό που είπες εσύ. Επέρεται η μνημονιακή συγκυβέρνηση ότι βγήκαμε στις αγορές, το είπε πριν και αυτό το βάζω χρονολογικά, έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, θα μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, ίσως να έχουν και πλεώνασμα, σου λέω το success story που το περιλαμβάνει η απάντηση. Αλλάζει σελίδα η χώρα, μπαίνουμε στην ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα success story. Εδώ στην Ελλάδα πάνε στις εκλογές για να πούνε: ζούσαμε τραγωδία. Μιλούν πάλι, πώς το λέει, για νίκες που θα φέρει το μέλλον, που λέει ο ποιητής. Άννα Μιγκλές, ελληνική λαέ Μιγκλές, χαρούμενος, έλα να μας ψηφίσεις. Με 25% μείωση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια και λοιπόν, αυτή η χαρά λοιπόν, αυτή η χαρά είναι στηριγμένη πάνω στα ερείπια αυτά τα κοινωνικά ερείπια και είναι ντροπή τους, να το πω πολιτικά. Είναι ντροπή τους να πανηγυρίζουν πάνω σε ανεργία 30%, ανεργία των 60%, 25% καταστροφή. Μεγαλύτερη καταστροφή δεν έχει επέλθει σε χώρα σε περίοδο πολέμου όπως αυτή που ήρθε η Ελλάδα. Αλλά είναι η μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή που την μεγαλύτερη, ναι, 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 είναι μεγαλύτερη. Είναι πρωτοφανή, πρωτοφανή είναι αυτά τα πράγματα. Είναι η μεγαλύτερη χώρα που να έχει πέσει για πλάκα. Επομένως, αυτά είναι success story, δεν στηρίζονται, είναι λογιστικά πλεονάσματα, είναι λογιστικές επιτυχίες. Η έξοδος στην αγορά, στις αγορά, επειδή με ρώτησες για να μην το αφήσουμε, που έγινε με τέτοιο υψηλό ληστρικό επιτόκιο τηρουμένων των εποχών, σημαίνει ότι θα επιβαρύνει το κρίσιμο θέμα του χρέους. Θα επιφέρει νέα μνημόνια για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει κατά τα σχέδια που ετοιμάζονται και επομένως είναι μια καταστροφική για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Απλώς είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα και των δικών μας και της κυρίας Μέρκελ, ότι είναι ένα πετυχημένο πείραμα για να πάνε στις εκλογές να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού και των άλλων λαών για να πούνε πέτυχε το πείραμα. Πάμε παρακάτω. Ενώπιση των ευρωεκλογών είναι γενική υπεποίθηση των αναλυτών, των πολιτικών, των δημοσιογράφων ας πούμε, που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ. Ότι θα έχουμε μία άνοδο των δυνάμεων της αριστεράς. Ωστόσο, μεγαλύτερη προβλέπεται η άνοδος των ευρωσκεπτικιστών, αλλά και της άκρας δεξιάς. Θέλω να μου πεις τη δικιά σου εκτίμηση. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι το έχω δει από καιρό,
απέναντι στην κατακραυγή και στην καταδίκη αυτών των πολιτικών, των πολιτικών που λέμε των μνημονίων, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ορθώσανε τον μπαμπούλα ότι έρχονται δυνάμεις που είναι αντιευρωπαϊκές ή που θα αμφισβητήσουν ή ούτω καθεξής. Άγγελε, αυτό που φοβούνται είναι την άνοδο της αριστεράς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, δεν το αποκλείω, θα υπάρχει και άνοδος της ακροδεξιάς. Αλλά ο καημός τους είναι αυτός. Επομένως, εμείς πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Και να σου πω πώς να συγκεντρώσουμε την προσοχή. Όχι μόνο αν υπερψηφιστούν οι δυνάμεις της ευρωπαϊκής αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι των μνημονιακών δυνάμεων όπως περιγράψαμε πριν, αλλά γιατί η καλύτερη απάντηση στην άνοδο της ακροδεξιάς, σημερινή ή ενδεχόμενη αυριανή, καλύτερη απάντηση στην άνοδο νεοφασιστικών, νεοναζιστικών κινημάτων και μορφών όπως ζούμε εδώ, αλλά και σε άλλες χώρες με τις παραλλαγές τους, είναι να καταργήσεις αυτές τις μνημονιακές πολιτικές και να βάλεις τον κόσμο, να βάλεις τη χώρα, να βάλεις την Ευρώπη σε μια περίοδο ανάπτυξης. Γιατί σε τελική ανάλυση, όπως αποδείχτηκε, Άγγελε, από τις συνομιλίες Μπαλτάκου Κασιδιάρη, για να καταλάβουν και αυτοί που μας βλέπουν, η ακροδεξιά και τα φασιστικά εκτρώματα είναι εφεδρίες για το πέρασμα νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, το είπαμε και στην πρώτη ερώτηση, μάλλον θα επιταχύνει τον χρόνο των βουλευτικών εκλογών. Παρ' όλα αυτά, κοιτώντας το κλίμα, το γενικότερο κλίμα στην ελληνική κοινωνία, δεν βλέπω κάποιον ενθουσιασμό σε σχέση με τις ευρωεκλογές ή τις δημοτικές. Δηλαδή, υπάρχει, θα έλεγα, ένα κλίμα υποτονικό. Πώς το εκτιμάς εσύ αυτό και για ποιο λόγο? Εγώ βλέπω ενθουσιασμό. Α, ναι, το ανάπτυξα. Ναι. Δεν θέλω να σε διαψεύσω. Απλώς ενδεχομένως να είμαι κάτω από την επίρρεια της προεκλογικής εκστρατείας. Πάω σε συγκεντρώσεις, μιλάω με κόσμο κτλ. Όλοι ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν. Όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Γίνεται ό,τι είναι δυνατόν. Υπάρχει και η συνθετότητα της μάχης να πούν ότι εδώ δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ο κόσμος θα απέχει. Και ξέρεις ότι αυτό είναι και μια χειραγώγηση της κοινή γνώμη και των ψηφοφόρων. Να τον πάνε εκεί, να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα, αφού δεν πάει ο Άγγελος, δεν πάω και εγώ, ξέρεις αυτά. Επομένως, χωρίς να είναι λυμένο αυτό το πρόβλημα, για να είμαστε τέτοιοι, εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια και να συμμετάσχει ο κόσμος και να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές. Άλλωστε, τούτη τη φορά, παρότι όλες τις άλλες φορές λίγο τα ευρωπαϊκά ήταν εκτός ατζέντας, τούτη είναι τόσο δεμένα με τα εσωτερικά. Εδώ μιλάμε για τρόικες, εδώ μιλάμε για Σόιμπλε, εδώ μιλάμε για τραπεζικές ενώσεις κτλ. Δεν μπορεί να είναι έξω από το ενδιαφέρον του άλλου, γιατί είναι πια η ζωή του, είναι το μέλλον του. Επομένως, σε αυτές τις ευρωεκλογές και σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, κρίνεται και το μέλλον του τόπου, του ιδίου, του ψηφοφόρου και των παιδιών του. Γιατί εμείς δεν το έχουμε κρύψει. Από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, θέλουμε να φέρουμε κοντά την τέταρτη κάλπη, αφού έχουμε τις τρεις τώρα. Την κάλπη που ο άλλος θα αποφασίσει ποιο θα κυβερνήσει. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είναι ο προθάλαμος και μάλιστα πολύ σύντομα θα κληθεί ο ελληνικός λαός μετά τα αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα θέλουμε. Να κληθεί να αποφασίσει ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Και εκεί είναι η ώρα της κρίσης, και αυτό φοβούνται. Η επόμενη ερώτηση είναι πώς βλέπεις να προχωράει η υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα για την Κομισιόν. Δηλαδή, ποια είναι η αποδοχή της από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά αν έχεις μία αίσθηση σε σχέση με την αποδοχή της στο μέσο Ευρωπαίο πολίτη, αν θέλεις. Είναι κεντρικό στοιχείο της προεκλογικής εκστρατείας. Όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Όταν περιέγραφα τους δύο κόσμους που συγκρούονται, από τη μία μεριά ο κόσμος της Μέρκελ, του Σόιμπλε, του Σαμαρά, του ένα το άλλο και των μνημονίων, ο άλλος κόσμος της αριστεράς, των εργαζομένων, της εναλλακτικής λύσης, συγκεκριμενοποίησε την ελπίδα του σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση με την υποψηφιότητα του Προέδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτή η συμπίκνωση ήδη έχει αρχίσει και λειτουργεί, το είδαμε. Το βλέπουμε και στις άλλες χώρες. Σήμερα που δίνουμε τη συνέντευξη, ξέρεις ότι ο Πρόεδρος με αυτή του την ιδιότητα έχει μια περιοδία στην Πορτογαλία. Είχαμε στην Ιταλία τη λίστα Τσίπρα. Αλλά όσο πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, όλο και περισσότερο αποδεικνύεται, καθώς οργανώνεται διάφορα debate με τους διαφόρους υποψήφιους, ότι από τη μία μεριά είναι οι άλλοι υποψήφοι και τις πολιτικές που εκφράζονται, ενώ ο Σούλτς, Γιούνκερ, Φερχόφσταντ, οι οποίοι εμφανίζονται ότι έχουν διαφορές, δεν έχουν καμία διαφορά, είναι το μέτωπο των νεοφιλελεύθερων, και από την άλλη είναι η ελπίδα που εκπροσωπεί η υποψηφιότητα Τσίπρα. Θα πάει καλά η υποψηφιότητα, έχουμε εξηγήσει τι σημαίνει θα πάει καλά, σημαίνει ότι θα βγει ενισχυμένη η Ευρωπαϊκή Αριστερά, το ομολογούν όλοι,
συντηρητικοί μεν και τα λοιπά, λένε θα διπλασιαστεί, εγώ σου λέω παραπάνω, αυτό σημαίνει ότι στο Ευρωκοινοβούλιο, μέσω και της υποψηφιότητας Τσίπρα, θα είναι ενισχυμένες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, αλλά η ελπίδα θα εξαργυρωθεί από το αποτέλεσμα εδώ και την τέταρτη κάλπη, διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αριστερών δυνάμεων στην Ελλάδα, οπότε το υποψηφιότητα Τσίπρα θα είναι κάντο όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρεις αυτό έτσι. Κάντε όπως ο Μπέκαμ, το θυμάσαι το έργο. Το λέω καμιά φορά έτσι για να καταλάβει ο άλλος. Λένε πώς το κάνετε, παιδιά, και θα λένε μετά το αποτέλεσμα των προεκλογών και μετά, κάντε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, άντε να ρίξουμε αυτές τις κυβερνήσεις, τις μνημονιακές, τις συντηρητικές. Μία είναι ένα καλό ξεκίνημα. Θα το κάνει η Ελλάδα. Και τότε αλλάζουν πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν είσαι αισιόδοξο ότι από την Ελλάδα μπορεί να ξεκινήσει μια ανατροπή. Ναι, είναι και ευθύνη μας, αλλά δεν το πιάνω έτσι βαριά. Το καταλαβαίνουμε τώρα. Το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Το αντιλαμβάνεται. Όλο και περισσότερο. Και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη. Τα είχαμε πει την άλλη φορά. Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του 2012, γίναμε. Σου λέει τι έγινε εκεί πέρα. Να το κάνω πολύ συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Να το κάνω πολύ συγκεκριμένο. Σηματοδότησε όλη αυτή την πορεία, κατέγραψε αυτή την υποψηφιότητα, η πορεία αυτή συνεχίζεται. Κάντε όπως το ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχιστεί και μετά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όλοι πια βλέπουν ότι αυτός ο δρόμος, αυτή η σηματοδότηση θα έχει ως αποτέλεσμα σε μια χώρα της Ευρώπης, σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια περίοδο κυριαρχίας, θα προτεύσει η αριστερά, θα προτεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό καταγράφεται από τα ειδησιογραφικά πρακτόρια, με παίρνουν και συνάδελφοι. Ελπίδα. Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, μια δύναμη της αριστεράς τέτοια, στην Ελλάδα. Σημαντικό, θα δώσει ένα μήνυμα γενικότερα για το Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Αλλά το σημαντικότερο μήνυμα είναι ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί, εκεί πάνε για κυβέρνηση. Εδώ δόθηκε ένα μήνυμα ότι η κυρία Μέρκελ απέτυχε. Και απέτυχε πολιτικές και υπάρχουν εναλλακτικές. Επομένως, η ελπίδα θα παραμείνει ζωντανή και θα είναι και πιο ενισχυμένη. Ναι. Ανοίγω Χουντή, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να συμβάλλουμε ο καθένας με τον τρόπο του σε αυτή τη μεγάλη ελπίδα. Και να τα ξαναπούμε με καινούργια ερωτήματα που ήδη έχουμε προδιαγράψει τις απαντήσεις. Προς το παρόν, σήμερα να πούμε κάτι ποιητικό. Διαβάσαμε τα ημερολόγια, τα νεμολόγια. Και τους ορίζοντες άγγελες, μου φαίνεται σαν ρεύνη και σε ένα σταλίμα. Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά.